προσπαθούμε, κάνουμε τη δράση σήμερα να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε. Είναι η μέρα, παγκόσμια ημέρα επιβίωσης των καρκινοπαθών. Θέλουμε να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο ότι η ζωή συνεχίζεται, ότι ο καρκίνος μπορεί να κυνηγηθεί εφόσον υπάρχει πρόληψη, εφόσον υπάρχει γνώση για το τι πρέπει να κάνει, για τις εξετάσεις που πρέπει να κάνει. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και σε αυτούς που νοσούν, αλλά και στους υπόλοιπους, ότι δεν είναι επάρατος νόσος, ο καρκίνος νικέται. Και επίσης τιμάμε και τους νεκρούς μας οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Πάντα είμαστε παρόντες σε κάθε κοινωνική και φιλανθρωπική εκδήλωση. Σήμερα τρέχουμε πιο γρήγορα και από τον καρκίνο. Τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιβιώσει από τον καρκίνο, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν χαθεί άδικα λόγω αυτής της ασθένειας. Η σημερινή μας συμμετοχή έχει και έναν άλλο σκοπό, να περάσει το μήνυμα της άθλησης και της σωματικής άσκησης γενικότερα, η οποία είναι και ένα μέτρο πρόληψης κατά του καρκίνου. Έσπινα, όπως φαίνεται, τρέχεις πιο γρήγορα από τον καρκίνο. Μάλλον ναι. Ο καρκίνος δεν μπορεί να με νικήσει με τίποτα. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί. Το θεωρούμε ημέρα αγάπης, ημέρα χαράς, ημέρα αλληλεγγύης. Από την πρώτη μέρα που μάθαμε ότι θα γίνει αυτή η εκδήλωση, θέλαμε να γίνουμε σιδηροκομιτές, να βρισκόμαστε δίπλα σε αυτά τα άτομα. Φαίνονται άτομα τα οποία είναι πολύ δραστήρια. Θέλαμε να αποδείξουμε μαζί τους ότι τρέχουμε πιο γρήγορα από το καρκίνο. Δεν διαφέρουν τίποτα από εμάς, είναι οι συμπολίτες μας, είναι οι πελάτες μας, είναι οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας. Οπότε όλοι μαζί να γιορτάσουμε σήμερα αυτή τη μέρα. Είναι δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε. Πέρυσι είναι από το Σύλλογο Κέφι της Αθήνας έχει ξεκινήσει αυτή η δράση. Και πέρυσι είχε γίνει virtual, δηλαδή είχαν συμμετάσχει οι πόλεις σε όλη την Ελλάδα μεμονωμένα. Ο καθένας έπαιρνε την πλουτζίτα του και πήγαινε και έβγαζε μια φωτογραφία. Και φέτος μα το επέτρεψε ο πανδημία να γίνει μια ποδηλατάδα, η οποία γίνεται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι και εδώ, και με τα ποδήλατα και δρομής με τρέξιμο και κόσμος περπατώντας, δίνουμε το παρόν και λέμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα και μπορούμε να πάμε και πιο γρήγορα από κάποια άλλα πράγματα. Τρέχουμε έτσι λοιπόν πιο γρήγορα από τον καρκίνο και είμαστε εδώ για να τα αποδείξουμε. Έναν αγώνα ζωής συμμετέχουμε σε αυτή την ημέρα ευαισθητοποίησης του Σύλλογου Καρκινοπαθών Λέσβου, ένα πολύ δραστήριο σύλλογο. Εγώ ως μέλος Συλλόγου Δρομέων, ποδηλάτες, πολύ σημαντικό να βοηθάμε και ηθικά και όπως αλλιώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής τους και πολλοί την περνάνε, πολλοί την ξεπέρασαν. Μακάρι η επιστήμη να προχωρήσει γρήγορα και να μπορούν πολύ σύντομα να θεραπεύονται όλες αυτές οι μορφές του καρκίνου. Καταρχάς θέλω να πούμε ευχαριστώ και τον Καρκίνο Σύλλογο που μας τίμησε να συνεργαστούμε μαζί σήμερα. Είναι μέρα που να θυμόμαστε και τα άτομα που έχουν φύγει τη ζωή τους, αλλά και τα άτομα που κάνουν μάχη για το καρκίνο, να ξέρουν ότι νικείται ο καρκίνος, δεν είναι κάτι που να φοβόμαστε. Και ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα να δώσουμε μετάνοια σε όλον τον κόσμο, να ξέρουν ότι υπάρχει υποστήριξη και να ξέρουν ότι η πρόληψη σώζει ζωές.